Νέα θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στους κτηνοτρόφους της Κρήτης η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για τους βοσκοτόπους, την οποία προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις και την οποία δημοσίευσε το μεσημέρι. Η Στέλλα Μαθιουδάκη θα μας πει περισσότερα, καθώς, Στέλλα, καλησπέρα, έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση, καθώς με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις του κλάδου, η νέα κοία εξακολουθεί να διαχωρίζει το ζωικό κεφάλαιο ανάλογα με την ηλικία του ζώου, κάτι το οποίο μειώνει αυτόματα τις εκτάσεις των βοσκοτόπων και κατ' επέκταση, όπως λένε και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, τις επιδοτήσεις που θα λάβουν το Δεκέμβριο. Οι νέοι κτηνοτρόφοι. Ακριβώς. Ωστόσο, Κατερίνα και κύριε κύριοι, θα πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι πέρα από τους νέους κτηνοτρόφους που θα λάβουν τις επιδοτήσεις για τα βοσκοτόπια το Δεκέμβριο, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, ξεκίνησαν να πιστώνονται στους λογαριασμούς οι επιδοτήσεις. Το πρώτο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό, το 70%. Σήμερα όμως, προς έκπληξη πολλών τουλάχιστον κτηνοτρόφων εδώ στο Ρέθινο, είδαν πολύ κουτσουρεμένες τις επιδοτήσεις, αυτό το 70% που αντιστοιχούσε για να πάρουν. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πέρα από τους νέους κτηνοτρόφους και οι παλιοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πλέον το ίδιο πρόβλημα. Η τροποποίηση τώρα που έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και αναφέρομαι στο επίμαχο σημείο, αυτό που φέρεται να ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων στον κτηνοτροφικό κλάδο, αφορά στον υπολογισμό και στο ύψος της επιδότησης που θα λάβουν το Δεκέμβριο οι νέοι κτηνοτρόφοι, καθώς η επιδότηση αυτή θα είναι κατά πολύ μειωμένη σε σύγκριση με εκείνη που έλαβαν πέρυσι οι τότε νέοι κτηνοτρόφοι, μιας και μειώνεται η πυκνότητα βόσκησης. Όπως λένε οι κτηνοτρόφοι, πιο απλά, για ζώα άνω του έτους παραμένει η κατανομή των εκτάσεων στο 0,15 ένα εκτάριο, ενώ οι εκτάσεις των βοσκοτόπων για τα ζώα που είναι κάτω του έτους, τα ανήλικα όπως τα χαρακτηρίζουν, μειώνονται στο 1 τρίτο. Αυτό πρακτικά, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, σημαίνει ότι σε κάθε ανήλικο ζώο αντιστοιχεί λιγότερο από το μισό στρέμμα βοσκότοπου για να αναπτυχθεί ώστε να μπορεί να παράγει. Κάτι το οποίο, όπως λένε οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, αυτό δεν είναι ορθό και κακό συμβαίνει και κακό στο Υπουργείο δεν το έχει τροποποιήσει ακόμα. Με τη γλώσσα των αριθμών τώρα, κάτι το οποίο καίει τον κτηνοτροφικό κλάδο εδώ στην Κρήτη, εξακολουθεί αυτή η οικία να μεταφράζεται με επιδοτήσεις περίπου 1.500 ευρώ για κτηνοτρόφο με 250 αρνιά, όταν πέρυσι οι επιδοτήσεις σε αυτή την κατηγορία κυμαίνονταν μεταξύ 10 με 12.000. Χάνουν δηλαδή νέοι κτηνοτρόφοι φέτο περίπου 10.000 ευρώ σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις. Χρήματα που, όπως προανέφερα, θα πιστώνονταν στους λογαριασμούς το Δεκέμβριο. Οι κτηνοτρόφοι τώρα, γιατί περιμένουμε από αύριο πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς του κτηνοτροφικού κλάδου και τις επόμενες κινήσεις κατά βάση, αυτό που φέρεται να λένε αυτή την ώρα είναι να καλούν το Υπουργείο να επανεξετάσει τη θέση του ως προς τους βοσκοτόπους, να προχωρήσει σε ουσιαστικές, όπως λένε, τροποποιήσεις για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Διαφορετικά η απάντηση θα έρθει από τους δρόμους. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες, Στέλλα.